Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα μέρα και εσύ. Ο οποίος να πω ότι είναι πρώην τραπεζικός, έτσι είναι οικονομολόγος στο επάγγελμα. Άνθρωπος, ναι. Πρώην τραπεζικός, έφυγε με εθελουσία λοιπόν και αποφάσισε να ανασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, με τα μεσητικά. Υπάρχουν όμως καταστήματα, ισόγεια, τα οποία ήταν εντελώς τα αζήτητα. Ναι. Και ήρθε εδώ μια πολύ ωραία ιδέα, κύριε Καπετανή. Πού είναι πια? Λοιπόν, το αντικείμενο αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι ενασχόληση με παλιά καταστήματα αποθήκες, τα οποία ήταν ανεκμετάλλαστα για πολλά χρόνια, επί σειρά ετών. Το 2008 το γραφείο μας, από τους πρώτους θα λέγα, στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε ότι αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε με κάποιο τρόπο, και έχουν γίνει μικρά σπιτάκια. Είναι παλιοί βιομηχανικοί χώροι, παλιοί επαγγελματικοί χώροι, οι οποίοι μέναν στα αζήτητα λόγω της αναδουλειάς, της κρίσης κτλ. Έτσι. Βέβαια. Από το 8-9 και μετά που ασχολούμαστε, που εξειδικευόμαστε σε αυτό το κομμάτι των κατασκευών, υπάρχουν πολλά μαγαζιά που δεν νοικιάζονται, που δεν πωλούνται, που είναι στα αζήτητα, όπως είπατε, γιατί η εμπορική κατάσταση της πόλης δεν είναι ιδανική. Και μπορεί να ήταν ένας χώρος που είχε βιτρίνα, ξέρω εγώ, επάνω σε έναν εμπορικό δρόμο και εσείς να το μετατρέπετε σε διαμέρισμα. Ναι. Διαμέρισμα δεν θα το λέω, θα έλεγα ένα στούντιο. Ένα στούντιο ιστόγιο, έχει και ένα παταράκι από πάνω, έτσι, σαν ένα χώρο έξτρα. Το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο. Ένα loft, ας πούμε, κάπως ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Δεν σας κρύβω, το γραφείο μου ξεκίνησε αυτή την ενασχόληση το 2008. Ζήτηση υπάρχει. Συγγνώμη, πείτε μου. Ζήτηση υπάρχει. Ζήτηση υπάρχει. Είναι πιο οικονομική χώρη από ότι ένα σπίτι σε κάποια πολυκατοικία. Έχουν λιγότερα πάγια και λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Είναι πιο οικονομικά, είναι ενδιαφέροντα σαν επενδυτικό αντικείμενο. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Καταρχήν να πούμε ότι είναι σαν κουκλόσπιτα. Είναι πάρα πολύ ωραία μέσα. Είναι εξαιρετικά, επειδή εγώ έχω δει τέτοια σπίτια. Ναι. Είναι επιπλωμένα, δηλαδή έχουν το φουρνάκι τους, έχουν το ψυγείο τους. Μίνι χάουζες που λέει, αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό, να λέγεται μίνι χάουζες και να κάνουν διάφορες πατέντες εκεί πέρα για να φτιάξουν μικρά σπίτια και να τα κάνουν λειτουργικά μέσα σε λίγα τετραγωνικά με διάφορα κόλπα, έτσι λίγο και λίγο τεχνολογικά. Το λέω σωστά ή προτρέχω? Ναι, σωστά το λέτε. Είναι χώροι που γίνεται, πώς το πω, εκμεταλλευόμαστε κάθε εκατοστό, και σαν αποθηκευτικούς χώρους και σαν εργονομία του χώρου. Ουσιαστικά απευθύνονται σε ενάμιση άτομο, θα το λέγαμε εμείς, ένα φοιτητή, ίσως και ένα ζευγάρι θα μπορούσε να μείνει. Ναι, ένα νεαρό ζευγάρι χωρίς παιδιά, χωρίς τέτοια, έτσι. Μπράβο, που η καθημερινότητά τους είναι κυρίως εκτός σπιτιού. Τρέχουμε μετά την εργασία του, την σχολή του, μεσημέρι, απόγευμα, σπίτι. Ναι. Θα μπορούσαν να ήταν λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτά είναι ελκυστικά γιατί είναι κοντά στα πανεπιστήμια, περισσότεροι φοιτητές θέλουν να είναι κοντά στη σχολή τους. Οπότε, ναι, είναι ένα αντικείμενο που έχει ενδιαφέρον, θεωρούμε ότι θα έχει ανάπτυξη το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει οικιστική αγορά. Σας βρίσκουν άνθρωποι που έχουν ήδη ιδιοκτήτες τέτοιων χώρων επαγγελματικών και σας λένε ελάτε να το κάνετε διαμερισματάκι γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το νοικιάσω ποτέ? Κοιτάξτε, σαν μαγαζί. Σαν γραφείο να λαμβάνουμε και τη διαμόρφωση του χώρου, αλλά συνήθως αυτή η χώρα είναι είτε ιδιόκτητη, είτε τους φτιάχνουμε και τους μεταπολούμε. Συνήθως είναι η διαδικασία πώλησης, ας πούμε. Δεν είναι στη διαδικασία. Δεν σας ζητά να το φτιάξετε για κάποιον άλλον για να τον νοικιάσει εκείνος, ας πούμε. Και αυτό γίνεται, αλλά εμείς η δραστηριότητα μας δραστηριοποιούμε κυρίως στο κομμάτι που αγοράζουμε, φτιάχνουμε, πουλάμε ή αγοράζουμε και εκμεταλλευόμαστε. Έχουμε στη διαχείρισή μας καμία 30 τέτοια δόση. Οπότε. Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, επειδή συζητούσαμε και έξω, σε έναν χώρο που ήταν παλιά βιοτεχνικός να χωριστεί σε μικρά-μικρά σπιτάκια? Ναι. Αυτό ξεκίνησα λέω και νωρίτερα, ότι πλέον οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή του κέντρου δεν υπάρχει. Νέες οικοδομές είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν γιατί πολλά δεν υπάρχουν χώροι. Ναι. Αποτέλεσμα, το αγοραστικό και επενδυτικό κοινό να στρέφεται σε χώρους υφιστάμενους, να γίνει αλλαγή της χρήσης, να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν. Υπάρχουν πολλοί βιοτεχνικοί χώροι στην περιοχή του Βαρδάρη, του Αγίου Δημητρίου και λίγο πιο έξω, που είναι ανεκμετάλλευτοι. Να το πω απλά, ρημάζουν αυτοί οι χώροι. Ναι.
υπάρχει πλέον ένα ενδιαφέρον και από ελληνικό αλλά και ξένο περιεχόμενο. Δεν είναι κοινό. Μεγάλο το κόστος μετατροπής και αξιοποίησης ενός τέτοιου ακινήτου. Κοιτάξτε, η μετατροπή αξιοποίηση έχει να κάνει με το τι θες να φτιάξεις, εφόσον θες να κάνεις ναι, ένα χώρο, βιομηχανικό για... χώρο που ουσιαστικά ξέρουμε ότι πολλοί χώροι τέτοιοι είναι σαν για πια εσωτερικά. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι, έτσι, ναι. Το να το πάρεις αυτό και να το κάνεις ένα κατοικήσιμο σπίτι με τη θέρμανσή του, με τις ανέσεις ναι. του, με τις λειτουργικότητες που χρειάζεται, να έχει την κουζινούλα του, τον μπάνιο του, την αποχέτευση του, όλα αυτά, ναι. Δεν είναι, δεν μου φαίνεται φτηνή η ιστορία. Κοιτάξτε, το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Από εκεί μετά είναι, αν έχει την τεχνογνωσία, τα απαραίτητα συνεργεία, αν ο χώρος αυτός μπορεί να μετατραπεί από θέμα καταστατικού ή από πολυδομικές ρυθμίσεις και διατάξεις. Υπάρχει κάποια διεργασία που πρέπει να γίνει. Στις περιπτώσεις όμως που φτιάχνονται, είναι ενδιαφέροντες χώροι, γιατί απλά υπάρχει ενδιαφέρον από... Η κρίση του κορονοϊού δεν τη χτύπησε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια στασιμότητα στο αντικείμενο, αλλά και γενικότερα σε κλίματα αγορά, έτσι μία γιόμαστε, ότι στους τελευταίους μήνες έχει παγώσει τόσο και η πώληση όσο και η ενοικίαση, γίνονται πολύ μικρές λίγες συναλλαγές. Και αυτό το κομμάτι έχει επηρεαστεί, αλλά εντάξει, θεωρούμε ότι είναι θέμα μηνών πλέον να βγούμε από το όλο τούνελ και να ξαναπάρει μπρος. Και είναι ενδεχομένως και θέμα μηνών, γιατί θα είναι περισσότερα διαθέσιμα τα ακίνητα τέτοιου είδους, γιατί έρχονται πολλά λουκέτα στην αγορά, όπως φαίνεται από την οικονομική κατάσταση. Θεωρούμε ότι το ακίνητο στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα δεν θα ακολουθήσει την πορεία των εμπορικών καταστημάτων, που πολλά θα κλείσουν, δεν θα αντέξουν τα έξοδα που δεν μπορούν να τα αποκριθούν προς το πάτο στην παρούσα φάση και στην πορεία θα το βρουν μπροστά του. Θεωρούμε ότι το ακίνητο θα πάρει πάλι μπρος, κυρίως γιατί υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, γιατί η αγορά Θεσσαλονίκης είναι φθηνή σε σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Είναι φθηνή η Θεσσαλονίκη, η τιμή τετραγωνικού και οι αποδόσεις που έχουν. Οπότε θεωρούμε ότι μετά το εξάμηνο, εφτάμηνο, οκτάμηνο θα πάρει πάλι μπρος η αγορά. Δεν θα έχει την πορεία των εμπορικών καταστημάτων. Αυτή είναι η δικιά μας η αίσθηση, τέλο πάντων. Πάντως το σημαντικό είναι ότι χρειάζεται τεχνογνωσία. Δεν είναι κάτι που το παίρνω εγώ και το φτιάχνω μόνη μου, γιατί χρειάζεται αυτό που είπε και ο κύριος Καπετανής, να εκμεταλλευτείς ακόμη και την κάθε σπιθαμή που θα βρεις μέσα στο χώρο, γιατί μιλάμε για μικρούς σχετικά χώρους. Μιλάμε για κρεβάτια που διπλώνουν και μπαίνουν στον τοίχο, μιλάμε για τέτοια σκηνικά, τα τραπέζια κουζίνας που βγαίνουν, είναι σε ταρωτά από κάπου και βγαίνουν από ένα πάγκο για να κάτσεις να φας, για κάτι τέτοια. Ή τηλεοράσεις που είναι κολλημένες στους τοίχους, έτσι. Για τέτοια πράγματα μιλάμε, καταλαβαίνω. Είναι χώροι που πρέπει να εκμεταλλευτείς, είναι minimal χώροι, να το πω έτσι. Πρέπει να εκμεταλλευτείς κάθε εκατοστό. Εντάξει, τώρα τα κρεβάτια που διπλώνουν είναι λίγο και ακόμα πιο εξελιγμένα πράγματα σε μερικά χρόνια που μπορεί να το συναντήσουμε αυτό σε κουκέτες, σε σπίτια ή σε κάψουλες. Αλλά ναι, γενικά είναι χώροι που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή για να φτιαχτούν. Μια σχετική τεχνογνωσία. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί είπαμε ότι έκανε και μια στροφή στην καριέρα του από οικονομολόγο, τέλεχος τράπεζας, τραπεζικός υπάλληλος. Ναι, ήθελα στην αρχή να το ρωτήσω αυτό, αν το έχει κιλομετανιώσει ή όχι. Λοιπόν, απέδωσε αυτή η αλλαγή καριέρας, γιατί πλέον είναι στο εξωτερικό, γίνεται. Κοιτάξτε, πολλές φορές πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις στη ζωή σου, να σταθμίσεις τα δεδομένα και να πάρεις μια φάση για το μέλλον. Οι τράπεζες, δεν σας κρύβω ότι περνάνε μια φάση, εποχή μνημονίων, σαν κεφαλοποίηση κτλ. Το προσωπικό των τραπεζών και η νέα ψηφιακή εποχή που έρχεται, αν δεν έχει έρθει ήδη όλες τις τράπεζες, αναγκάζει το προσωπικό να μην αισθάνεται πολύ ασφαλής στο καινούριο περιβάλλοντα χώρο. Με απλά λόγια, ότι μπορεί πλέον να μην χρειάζεται όλη η τραπεζική το νέο σχήμα των τραπεζών. Αυτό δημιούργησε, αυτή η ανάγκη δημιούργησε σε μένα τουλάχιστον την προδιάθεση να ψάξω για κάτι άλλο. Το ακίνητο είναι ένα αντικείμενο που έχει ενδιαφέρον. Έχει συναλλαγές με ανθρώπους. Έχει ανάπτυξη. Πάντως είναι πρωτότυπη επιλογή, υπό την έννοια ότι έχω ακούσει πολλές φορές κάποιον να παρατάει τη χλειδί ενός τομέα επαγγελματικού για να πάει για ψάρι, να γίνει ψαράς, ας πούμε, σε νησί, ας πούμε, και να πει ότι θα πάω από αυτό το νησί, τα γράφω όλα στο καλάμι μου και πάω και ψαρεύω, ας πούμε, και τη βγάζω με τα ψάρια, γιατί αλλάζω τελείως τρόπο ζωής. Αυτό είναι λίγο πιο ρυψοκίνδυνο αυτό που κάνατε εσείς, μακάρι να έχει καλή προοπτική και να πάτε καλά.
Θεωρώ ότι αν είσαι καλός αυτό που κάνεις, το κυνηγάς το αντικείμενό σου, πάντα ισχύει αυτό. Πάντα ισχύει αυτό. Επιτυχημένες πορείες ήταν προσπάθεια και μάλιστα. Δημιουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπετανίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.